κοινό ενθουσιάστηκε. Ναι. Ευχαριστώ, γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Εγώ πάτησα τον μπάζερ. Ναι. Γιατί ήταν ένα πράγμα που ήταν μονότονο. Αναγνωρίζω ότι με την μπάλα έχεις μια πολύ καλή σχέση. Την ελέγχεις. Ναι. Σαφώς. Θέλω να το πει, το άκουσα. Όταν πάτησες. Δεν έχει σημασία. Ποιος ο λόγος? Το βαρέθηκα. Το βαρέθηκε σοβαρά? Ναι. Δηλαδή είδα. Ρώτα τον κόσμο. Μα εγώ αυτό σου είπα ότι... Δεν μου λες... Δηλαδή θέλετε να το ξαναδούμε, να περάσουμε 10 λεπτά και να το βλέπουμε το κου, το κου, το κου, το κου και πάλι πόδι μέσα. Ποδόσφαιρο βλέπεις, σου αρέσει? Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο έχει και μια εξέλιξη. Βλέπεις όμως, σου αρέσει? Ναι. Ωραία. Δεν μου αρέσει. Έλεγε σαν έλεγε σου αρέσει. Να πω κάτι. Λέω τεχνίδια που λήγουν 0-0 που είναι πολύ πιο βαρετά, σου πληροφορώ. Δεν διαφωνώ, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το φριστάλ. Ναι, ναι, ναι. Το φριστάλ είναι τέχνη, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα. Τώρα για ποιο λόγο λέτε. Δεν το βρήκα τέχνη αυτό. Το βρήκα μια μορφή. Ναι, τόση ώρα μου λες ποδόσφαιρο. Τόση ώρα μου λες ποδόσφαιρο. Πολλά. Τόση ώρα τι. Μου λες ποδόσφαιρο. Την μπάλα, έχει μπερδευτεί που είχε την μπάλα του. Ναι, μου λες ποδόσφαιρο. Όχι, με ρώτησε αν μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Έβαλα εγώ γκολ πουθενά. Όχι, στο σκουφάκι. Είναι μια μορφή δεξιοτεχνία η οποία για μένα είναι μονότονη. Μην στεναχωριέσαι, ούτε να θυμώνεις. Εγώ κάνω αυτό το αγαπάω. Καλά κάνεις και πολύ καλά κάνεις. Και το κάνεις και εξαιρετικά. Εννοείται. Και το κάνεις και εξαιρετικά. Ναι. Πραγματικά, Σάκη. Έπεσε η μπάλα. Έκανα κάποιο λάθος. Όχι, όχι, όχι. Θέλεις να σου πω. Ποιο ήταν το χ? Θέλεις να μιλήσω, μπορώ να μιλήσω. Εννοείται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ερτίλ, αυτό που κάνεις, το κάνεις πάρα πολύ ωραία. Ήσουν εξαιρετικός, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι κανένας μας δεν μπορεί να το κάνει. Έχουμε δει κατά καιρούς ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν τόσο καλά και είσαι πραγματικά από τους πολύ καλούς σε αυτό. Εντάξει, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Ήμουν έτοιμος να πατήσω χ και νωρίτερα, γιατί αισθανόμουν ότι, okay, εντάξει, είδα αυτό που ήθελα να δω, είναι ωραίο, έχω καλυφθεί. Με έκανες πολλές φορές να τραβήξω το χέρι από το μπάζερ, γιατί έβλεπα πάλι μια καινούργια κίνηση, κι άλλη μια καινούργια κίνηση, κι άλλη μια καινούργια κίνηση. Θα δεις πολλές καινούργιες κινήσεις. Και αυτά είναι, ναι, και αυτά να, είναι πάρα πολύ ωραία και είναι υπέρ σου. Σε κάποια φάση, λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσεις, είπα ότι, okay, καλύφθηκα, είναι πολύ καλός, αυτό που ήθελα να δω, το είδα. Και πρέπει να καθίσω να σκεφτώ τώρα. Είμαι καλυμμένος από τον Ερτίλ. Δηλαδή αναγνωρίζω ότι ο Ερτίλ αυτό το οποίο κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν είμαι καλυμμένος από σένα. Θέλω όμως να το ξαναδώ. Αν την απάντησες σου. Όμως να το... ίσως γιατί δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω λίγο. Θέλω όμως να το ξαναδώ. Και αναρωτιέμαι αυτή τη στιγμή αν θέλω να το ξαναδώ ή αν μπορώ να μείνω με την ανάμνηση ότι ο Ερτίλ παρουσίασε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα σου πω ψέματα ότι δεν το κάνεις Ερτίλ, καλά. Συγγνώμη. Δεν είχα πατήσει χ. Έχω δει και στο εξωτερικό, έχω δει στην Ιαπωνία τον παγκόσμιο νικητή του freestyle. Τον έχω δει από κοντά, ναι. Μπράβο. Έχω δει στη Βραζιλία. Παρ' όλα αυτά ήσουν πολύ καλός. Ναι. Θεωρώ ότι με περισσότερη προπόνηση να φτάσει στο συγκεκριμένο επίπεδο των ανθρώπων που λέμε που είναι παγκοσμίου επίπεδου. Ναι, εσύ τους είδες από κοντά, δεν τους είδες στο show. Μπορώ να ολοκληρώσω. Έχεις το show τους ποτέ. Μπορώ να ολοκληρώσω. Το έχω δει το show τους. Ναι. Όχι, κάνεις λάθος. Επειδή έχω πάει με το World Party, κάνανε show για την εκπομπή μας. Οπότε τους έχω δει να κάνουν show. Και δεν πάτησα χ, γιατί πραγματικά αναγνώρισα το ταλέντο αυτό που έχεις. Έχεις πολύ ταλέντο στην μπάλα και πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι είσαι στο ίδιο επίπεδο με τους top του κόσμου. Και μου άρεσε και ο συγχρονισμός που είχες με τη μουσική που δεν το είδα σε αυτούς. Παρ' όλα αυτά, πάτησα το χ την ώρα που μιλούσες με τους κριτές δίπλα μου, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πιο θετικός και πρέπει να ακούς. Εάν ακούς και τα αρνητικά. Μα δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. Σου πάτησα λοιπόν χ, όχι για το ταλέντο στην μπάλα, αλλά για την αρνητική σου στάση σε αυτά που σου λέγανε η Μαρία και ο Γιώργος. Σάκη, δεν είναι όμως σωστό και να πατάμε χ για την αρνητική στάση, γιατί αν ο άλλος δει και δύο χ, μπορεί και να στεναχωρηθεί. Εμένα, μπορεί και εμένα να τα όταν πάρει, βγαίνει κάποιος. Και εγώ μπορεί να τα έπαιρνα, να σου πω. Εμένα, όταν απλά βγαίνει κάποιος εδώ πάνω. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω για μένα μετράει είναι και η προσωπικότητα. Εντάξει, και νομίζω ότι ο Ερτίλ έχει ταλέντο, να αλλά θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτός στο τι μπορεί να βελτιώσεις. Δηλαδή, είδε η Μαρία κάτι. Και μάλιστα οι θεατές
που δεν σου λένε θετικά σχόλια είναι αυτοί που πρέπει να ακούς. Γιατί τα θετικά σου είπε ο άλλος, έπαιξε πολύ ωραία την μπάλα. Δεν θα βελτιώσει κάτι. Όταν ο άλλος σου πει αυτό που σου είπε ο Γιώργος, το έβλεπα και περίμενα μια καινούργια κίνηση πιο γρήγορα. Τις έβλεπα, θα πιάσει το αρνητικό. Έβινε, ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα για παράδειγμα. Και μπορεί το άλλο σου act να βάλει μια καινούργια κίνηση πιο γρήγορα. Anyway, να μην μακρηγορούμε. Anyway. Να μην μακρηγορούμε. Και να πείτε. Κάτσε να τελειώσει. Και να πείτε, εγώ δεν έρχομαι. Να πω λίγο αυτό. Α, γιατί, κάτσε! Άκου λίγο. Σε ευχαριστώ που επιβεβαιώνεις. Μπορεί το να λέω τώρα ότι δεν okay, έχω κακό χαρακτήρα. Θα σου πω αλλά κάτι. Όταν φαίνεται κάτι. Ναι. Όταν φαίνεται κάτι, Σάκη. Κάτι απλούστατο. Όταν φαίνεται τι εννοείς. Κάποιος έχει ταλέντο. Όταν φαίνεται το ταλέντο σου τόσο, είναι ταλέντο τόσο προφανές. Ξέρεις τι. Λες, το ταλέντο μου είναι τόσο προφανές. Απορώ γιατί πατήσατε εσύ. Είπα εγώ είναι προφανές το ταλέντο μου, άκουσα αυτό. Τώρα δεν το είπες. Είδες κανένα λάθος σου είπα. Μη μαλώνετε. Δεν μαλώνουμε, παιδί μου, συζητάμε. Πραγματικά, για να κλείσω, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι έχεις ταλέντο με την μπάλα. Ναι. Γι' αυτό δεν πάτησα χ. Αλλά το χ ισχύει για την στάση σου απέναντι στην επιτροπή. Εμένα δεν με ενοχλεί ούτε η στάση, να σου πω την αλήθεια. Θα σου πω το εξής, άκου να δεις. Αυτό που έκανες, το έκανες πάρα πολύ καλά. Αν με ρωτάς αν θέλω να το ξαναδώ σε ένα μήνα, θα πω όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να δω κάτι άλλο με το οποίο να έχω διασκεδάσει πιο πολύ. Γιατί αυτό δεν είναι το θέμα το οποίο με διασκεδάζει. Όμως, αφού το κάνεις επαγγελματικά και το κάνεις και σε δρόμους, παραστάσεις και αυτά, άμα περάσω από δρόμο και σε δω να το κάνεις, σε πληροφορώ ότι και θα καθίσω. Θα το ξαναδώ. Θα είναι μια ωραία έκπληξη που θα το ξαναδώ εκεί και θα σε χειροκροτήσω. Και το ίδιο θα κάνω και τώρα και δεν το κάνω για να σου χρυσώσω το χάπι. Το κάνω γιατί πραγματικά το έκανες πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανες. Εντάξει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κακοκαρδιζόμαστε αν υπάρχει. Οπότε, αυτό το ρήμα. Η ψήφος σου είναι. Η ψήφος μου είναι όχι παρόλα αυτά, αλλά η διάθεσή μου είναι πολύ θετική. Μαρία. Και η δική μου διάθεση είναι θετική. Μπορεί να μην σου άρεσε. Η κριτική να μην σου άρεσε το ότι ήταν κάτι που. Βασικά δεν μου άρεσε, δεν την κατάλαβα. Έχει διαφορά. Τι λες? Δεν την κατάλαβα, όχι δεν μου άρεσε. Δεν κατάλαβες τι. Σου αρέσει η όπερα. Ε? Σου αρέσει η όπερα. Όχι. Όχι. Αν ερχόταν μία κοπέλα και τραγουδούσε όπερα, μπορεί να έλεγες ότι, οκ, okay, εντάξει, αυτή έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, αλλά δεν με νοιάζει να την ξανακούσω. Δεν θα στο ποδόσφαιρο. Δεν θα έλεγες ότι είναι ατάλλαντη, θα έλεγες ότι η κοπέλα αυτή έχει ταλέντο, αλλά αυτό το οποίο παρουσιάζει μπορεί εμένα να μην μου αρέσει. Δες το κάπως έτσι. Έχεις ταλέντο, αλλά είμαι οκ, okay, το είδα αυτό που κάνεις και δεν θέλω να το ξαναδώ και καλά. Αυτό. Οπότε, Μαρία, είπες... Η δική μου ψήφος είναι όχι. Ερτίλ, και η δική μου ψήφος είναι όχι. Καλά, παιδιά. Να είσαι καλά.